Ωραία, εσείς. Ρε παιδιά, αφήστε να διαλύσω αυτή την κολομάδα να πω. Ναι παιδιά, δηλαδή ειλικρινά, τι να πω. Παρακαλώ. Ναι φίλε. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα. Ναι. Είμαι Ολυμπιακός και εγώ από τον Εύωσμο, δύο σήμερα. Ναι. Η ερώτηση. Και επειδή το δηλώνεις πρέπει να το πιστέψεις. Κάτσε. Πρέπει να το πιστέψουμε. Όχι ρε φίλε, εντάξει, εγώ στο λέω, άμα θέλεις το πιστεύεις, άμα θέλεις το. Μ' αρέσει, προχώρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, πρώτη φορά παίρνω. Μάλιστα. Αλλά εγώ επειδή, πώς το λένε, δεν γουστάρω να είμαι ούτε κομπλεξικός, ούτε κτλ. Βγήκαν όλοι οι Ολυμπιακοί, οι συναδελφοί μου μέσα σε εισαγωγικά, να πούνε για χέρι του Μακ και αυτό και εκείνο το άλλο. Ρε παιδιά, για καθίστε. Βρίσκεται όλους τους υπόλοιπους, Βάζελους, Παοκτσίδας κτλ. Για κομπλεξικούς. Και είστε οι ίδιοι κομπλεξικοί. Δηλαδή, άμα και το δίνει το πέναλτι, που είναι πεναλτάρα. Έτσι. Άμα και το δίνει και πάει και 2-2. Τι σε πειράζει, ρε φίλε. Ψάρθεις μέσα στο Καραϊσκάκι, έχεις ομάδα όπως λες. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Ναι, πρώτα να πω. Δεύτερον, και πέναλτι να μην ήταν, να μην τον ακουμπούσε το Μακ, εγώ θα του έδινα και πέναλτι και κόκκινη στον καπίνο για λόγους βλακείας. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Ναι, συμφωνώ, αλλά περίμενε. Είσαι τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό, παίρνεις ένα σκασμό λεφτά και μου βγαίνει σαν το χίδι. Φίλε, όπα, καταρχήν, κάνεις λάθος, συγχώρεσέ με, στο εξής. Έχω σε μεγάλη εκτίμηση τον καπίνο. Πότε τον είδες τελευταία φορά τον καπίνο? Τελευταία φορά τον είχα δει. Πριν πόσα χρόνια? Πριν από δύο χρόνια. Και τι γνώμη έχεις τα τελευταία δύο χρόνια για τον καπίνο? Τα τελευταία δύο χρόνια απλά γνωρίζω πολύ καλά από ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες του είδους ότι ο τερματοφύλακας θέλει μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής από ότι ένας ο οποίος είναι. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν, και η έξοδος είναι εγκληματική, ρε φίλε. Και ρε φίλε, το λάθος είναι μέσα στο. Και να σου πω κάτι. Το Βελίδι τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση για ένα πράγμα. Γιατί είναι απλός και ουσιαστικός. Αυτό που κάνει. Ενώ στην ΑΕΚ μέσα που πετάει την μπάλα σαν να είναι. Και εγώ δεν ξέρω, ρε φίλε, κάτι που σε αποθεί. Ενώ δεν την μπλοκάρει. Λέω δεν μπορεί να το κάνει ο Βελίδι. Κι όμως το έκανε. Συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή κάποια πράγματα. Ρε φίλε, αυτό που έκανε ο Βελίδης, αυτό που έκανε ο Βελίδης στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ, το θυμάσαι? Στάσου λίγο ρε. Συγγνώμη. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί το έκανε. Στάσου λίγο ρε. Δεν μου λες, ήταν τετατέτ. Για ποιο λες τώρα? Για τον καπίνο. Ήταν τετατέτ. Ναι, ήταν. Ο στόπερ πόσα μέτρα ήταν μακριά? 5 μέτρα μακριά. Ήταν μακριά, ναι. Έλα, σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αυτός ο προπονητής του Ολυμπιακού, πόσα εκατομμύρια παίρνει? 1,5 χρόνο. Πολλά. 1,5 χρόνο. 1,5 εκατομμύριο κλωτσιές θέλει. Καλά, όταν σου λέγανε για τον Καμπιά, θα κατορίζει. Σταμάτα λίγο. Θέλει ένα τέταρτο να λήξει το παιχνίδι. Ένα τέταρτο. Έχεις 2-1 τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Και σου βάζει. Και κάνουν κόντρα επίθεση. Κάτσε ρε κόκκινε. Καλά τα λες. Και έχεις να πούμε τον Κλάους. Τα center back σου είναι πιο αργά από τον Ανδρώνη και τον Κόκκινο. Λοιπόν. Άντε να βάλω και εμένα. Τρεις. Center back αν δεν έχει για να βάλει τρίτο. Πρέπει να κάνει μια κίνηση. Έχει τον Κασάμι ένα τέταρτο. Το Μιλιβόγεβιτς που παίζει πολύ καλά τρίτο στόπερ. Βάζει τρίτο στόπερ το Μιλιβόγεβιτς. Βάζει τον Κασάμι με τον Φορτούνι και το Σαλίνο, εγώ θα σου πω. Και παίζει 5-3-2. Παίζει 5-3-2. Το καταλαβες? Ναι. Δηλαδή, τι να πω. Παίζει Μιλιβόγεβιτς. Καμπιάσο Φορτούνης. Κάτσε να σου το εξηγήσω. Είσαι Ολυμπιακός. Ένα λεπτό. Μιλιβόγεβιτς. Καμπιάσο Φορτούνης. Πετάς το Μιλιβόγεβιτς τρίτο στόπερ. Εντάξει. Αφήνεις τον Καμπιάσο. Δεν το βγάζεις τον Καμπιάσο. Ωραία. Και βάζεις τον Κασάμι. Τελείωσε. Δεύτερο αμυντικό γκάφ. Τελείωσε. 5-3-2. Ένα τέταρτο. Τι να σου κάνει ρε που είσαι αυτός ο Πάο. Άντε και σε έκανε 2-2. Και βγάλε τον Ιντέγια σου λέω. Άντε και σε έκανε 2-2. Δεν πέρασε. 2-2. Το χειρότερο. Αλλά είναι πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά. Μια χαρά, ναι.